Και τελειώνω με τον Γκαρσία γρήγορα και λέω το εξής. Λένε εδώ, ο Γκαρσία λέει αρνήθηκε την πρόταση του ΠΑΟ. Δεν την αρνήθηκε ακόμα, δεν απάντησε. Α. Θα κάνω μια πρόβλεψη που την έκανα και στο ραδιόφωνο. Ναι. Θα μείνει. Θα μείνει. Θα μείνει. Θα μείνει γιατί δεν έχει το δίπλωμα. Πρέπει να πάει να στρώσει τον πισινό του κάτω στη σχολή προπονητών να το πάρει, να δώσει τις εξετάσεις και να πάρει μπογαλά και να φύγει από την Ελλάδα να πάει να δουλέψει Ισπανία, οπουδήποτε να δουλέψει. Γιατί εδώ άλλη ομάδα δεν τον παίρνει. Γιατί όταν είσαι οπαδός, πάω κρίμα και τα λοιπά, δεν σε παίρνει Λάρισα, δεν σε παίρνει Άρης, δεν σε παίρνει Όφη, δεν σε παίρνουν, είσαι οπαδός. Και έτσι λοιπόν ο Γκαρσία, περιμένω άλλη μια δικαίωση, ελπίζω ότι τελικά θα πει το ναι. Θα πάρει πόστα και σε ακαδημίες και στη δεύτερη ομάδα θα παίξουν Β' Εθνική αυτό το έξτρωμα των τεσσάρων ομάδων στη Β' Εθνική που είναι απαράδεκτο. Θα πει ναι, πάντως είναι λάθος και τελειώνω με αυτό ότι ο Γκαρσία αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Δεν αρνήθηκε, δεν απάντησε ακόμα. Μάλιστα.